με ευθύνη δική μας, με ευθύνη πρωτίστως των κυβερνήσεων που έχουμε κυβερνήσει τον τόπο αυτό, αλλά και των αντιπολιτεύσεων που υιοθετούν την πιο παλαιοκομματική και παλαιοσυνδικαλιστική αντίληψη για τα πράγματα και λειτουργούν μέσα στη Βουλή και στο πολιτικό σύστημα ως φορείς άσκησης πίεσης προς το συντηρητισμό, την αδράνεια και την καταστροφή. Είμαστε λοιπόν μέσα στην αιστεία της κρίσης και εκβιαζόμεθα από την κατάστασή μας. Και προσβαλόμεθα. Προσβάλλεται η συλλογική αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια των Ελλήνων. Υπάρχει μία ταπείνωση. Γιατί ταπεινώνεσαι όταν ζητάς δάνεια. Ταπεινώνεσαι όταν εξαρτάσαι. Ταπεινώνεσαι όταν παρακαλείς. Ταπεινώνεσαι όταν είσαι υπό διεθνή έλεγχο. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της Τρόικας, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι δημοσιονομικά. Όπως ξόκυλε η χώρα κατά πρωτοφανή τρόπο την περίοδο 2004-2009. Δεν είναι ζήτημα πρόθεσης. Είναι ζήτημα νοοτροπίας, ικανότητας, διοικητικών δομών, πρακτικών, συνηθιών, αδρανιών. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο, γιατί έτσι μπορούμε να τεθούμε και υπό εθνικό αυτοέλεγχο και να σωθούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση της κυβέρνησης. Ξέρουν οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι θεσμικοί μας εταίροι ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί. Ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος δεσμεύεται. Ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι αυτός που επιλέγει. Δεν τους τρομάζουν οι πολιτικές αλλαγές. Οι κυβερνήσεις πέφτουν στην Ευρώπη. Εκλογές γίνονται συνεχώς. Υπάρχουν κυβερνήσεις υπηρεσιακές, συνεργατικές, μειοψηφίας. Το δράμα της χώρας είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση ούτε δημοκρατικά, ούτε μέσα από τις εκλογές, η οποία είναι αξιόπιστη. Θα πάει ο κύριος Σαμαράς να διαπραγματευτεί. Θα πάει ο κύριος Σαμαράς να προβάλλει τις ιδέες του. Να πάει. Πρέπει όμως να του δώσει εντολή ο ελληνικός λαός προκειμένου να πάει εκεί. Διότι αν ο ελληνικός λαός κάνει αυτή την επιλογή, βεβαίως όλοι θα τη σεβαστούμε. Προς το παρόν όμως ο ελληνικός λαός έχει δώσει μία εντολή στο Πασόκ να κυβερνήσει τον τόπο από το 2009 μέχρι το 2013. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε την εντολή αυτή. Και αν ένα πλεονέκτημα έχει η χώρα, το πλεονέκτημα αυτό είναι η κοινοβουλευτική και πολιτική της σταθερότητα. Θα μου πείτε, το έχω πει πολλές φορές, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όμως η ιστορία διδάσκει ότι πάρα πολλές φορές οι λαοί επιλέγουν δημοκρατικά το αδιέξοδο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το δράμα. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι ό,τι λέμε ακούγεται. Εάν η αντιπολίτευση είχε άλλη στάση, αν η αντιπολίτευση είχε άλλη θέση, αν έλεγε άλλα πράγματα, θα βοηθούσε την κυβέρνηση και τη χώρα στην διαπραγμάτευση. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε αυτήν την άδικη και παράλογη κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στη χώρα αυτή, πολιτικός, δημοσιογράφος, πολίτης, αναλυτής, που να πιστεύει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Πασόκ, η οποία ελαφρά την καρδία, με ικανοποίηση, εφαρμόζει μια πολιτική περικοπών, μισθών και συντάξεων. Εφαρμόζει μια πολιτική που θίγει το εισόδημα και προκαλεί ύφεση. Λες και έχουμε κάνει μία επιλογή οικία και ελευθέρα βουλήση ή λες και χαιρόμαστε επειδή κάνουμε τις επιλογές αυτές. Οι επιλογές αυτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι απολύτως αναγκαίες. Δυστυχώς είναι απολύτως αναγκαίες. Γιατί μας επιβάλλει η Τρόικα? Όχι, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βγούμε επιτέλους από την διαρθρωτική μας κρίση. Έχω κάνει μία διάκριση εδώ, την οποία θέλω να επαναλάβω.